Χρήστο μου, Χρήστο Καλκάνη, καλώς όρισες στο Jazz Breeze, στην πρώτη εκπομπή μετά το Πάσχα. Σου εύχομαι χρόνια πολλά και ομολογώ ότι είναι τιμή να σε έχουμε εδώ και να συζητάμε ραδιοφωνικά για όλα αυτά τα ωραία πράγματα που φτιάχνεις. Καλώς όρισες. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τη σειρά μου για την πολύ όμορφη πρότασή σου και πρόσκλησή σου στην εκπομπή σου. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και όπως τα θέλεις στην εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου να έχουμε υγεία, ψυχή και σώματι. Χρήστο μου, για πες μου, έτσι, αυθόρμητα πώς σκέφτομαι την πορεία σου, αν τελικά η μουσική ήταν επιλογή για σένα ή επειδή όλη σου η οικογένεια έχει μουσικούς, από παππού μέχρι αδελφό, ήταν τελικά μια μοιραία πορεία στη ζωή σου. Κοίταξε να σου πω. Αν με ρωτάς αν με έχει πιέσει κάποιος για να γίνω μουσικός, όχι, σε καμία περίπτωση. Όπως και να το κάνεις, μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια μουσική και έχοντας αυτές τις προσλαμβάνουσες, σίγουρα επηρεάζει και σίγουρα είναι ένας... τα βιώματα, ας πούμε, είναι πολύ αυτού του χώρου και αυτής της τέχνης. Οπότε υπάρχει μια ευκολία, θα έλεγα. Μια ευκολία. Τουλάχιστον το πρώτο βήμα είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί μεγαλώνοντας έχουμε πάρει πάρα πολλά μαθήματα χωρίς να το καταλαβαίνουμε ότι είναι μαθήματα αυτά, ακούγοντας τον πατέρα να παίζει μουσική όλη την ώρα. Επομένως, σίγουρα δεν με έχει πιέσει κανείς. Είναι συνειδητή επιλογή το να ασχοληθώ με τη μουσική. Από κάποια ηλικία και μετά ήταν ακόμα πιο συνειδητή. Σίγουρα μετά τα 18-20, ας πούμε, εκεί ήταν ξεκάθαρη. Και σίγουρα είμαι, όπως και να έχει, το τι δουλειά κάνουν οι γονείς σε μια οικογένεια, ας πούμε, σίγουρα επηρεάζει τα παιδιά, είτε το να το ακολουθήσουν, είτε το να πάνε και κόντρα σε αυτό. Σωστά. Σωστά. Ο παππούς πνευστός όμως, σωστά θυμάμαι. Ο παππούς πνευστός, ο πατέρας του πατέρα μου δηλαδή. Mm-hmm. Πνευστός. Ακολούθησες τα χνάρια του, ας το πούμε έτσι. Ακολούθησα τα χνάρια του. Τον παππού τον πέτυχα σε μια ηλικία, ας πούμε, που είχε λίγο αποτραβηχτεί, ας πούμε, από την ενεργό δράση. Mm-hmm. Ως μουσικός. Παρ' όλα αυτά όμως είχε έτσι μια πολύ ωραία και γλυκιά σχέση και νομίζω ότι την εμφύσισε αυτή κάπως με κάποιο τρόπο. Ναι, ο παππούς είχε όργανα στο σπίτι, ας πούμε, πνευστά. Και κάποια στιγμή εγώ στην ηλικία, ας πούμε, των 12 περίπου, άνοιξα ένα βαλιτσάκι, είδα ένα κλαρινέτο και είπα να το δοκιμάσω. Η αλήθεια είναι ότι άκουσα το κονσέρτο του Μότσαρτ, βασικά, για κλαρινέτο, που υπήρχε σε μια συλλογή τότε με κλασικά κομμάτια, υπήρχε σε CD, ας πούμε, στο σπίτι. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι πως ερωτεύτηκα τότε. Δηλαδή, είπα, όχι, τι όργανο είναι αυτό. Μου είπε ο πατέρας μου ότι είναι κλαρινέτο. Α, κλαρινέτο. Α, έχουμε κλαρινέτο. Ωραία, ας πάρω το κλαρινέτο. Και έστησα το κλαρινέτο και προσπάθησα να βγάλω την πρώτη μελωδία, ας πούμε, του κονσέρτου του Μότσαρτ. Είχα έτσι παθιαστεί, ας πούμε, με αυτό. Τη συνέχεια την έμαθα μετά από χρόνια του κονσέρτου, γιατί δυσκολεύει λίγο. Αλλά δεν πάβει να ήταν μια πρώτη εισαγωγή, ας πούμε, σε αυτό το όργανο. Μάλιστα. Όπου, εντάξει, ξεκίνησα και μελετούσα πολύ χαλαρά, θα έλεγα, πολύ σαν παιχνίδι, ας πούμε, το έπαιρνα και όποτε ήθελα ασχολιόμουν, όποτε δεν ήθελα δεν ασχολιόμουν. Τόσο μάλιστα, πλά. Μάλιστα. Θα σε ρωτήσω γιατί τελικά καταλήγεις στο κλαρινέτο και ποια είναι η διαφορά για σένα από τα άλλα πνευστά, αλλά να μας δώσεις πρώτα ένα κομμάτι σου. Ναι, βεβαίως. Το κομμάτι τώρα που θα ακουστεί είναι το Πλούτο. Το οποίο αυτό ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μου στο κλαρινέτο στην Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή μου, τον Μίλτο Δομουλίδη, ο οποίος είναι πολύ ανοιχτός, ας πούμε, και μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα σε μια συναυλία, ας πούμε, του εξαμήνου, ας πούμε, να παρουσιάσω και μια δικιά μου μουσική. Άρπαξα την ευκαιρία και φτιάχτηκε αυτό το κομμάτι και το οποίο παρουσιάστηκε μαζί με τον αδερφό μου στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Χρήστο μου, επιστρέφω με την ερώτηση που σου έκανα, την μισοέκανα πριν το υπέροχο κομμάτι. Γιατί τελικά κλαρινέτο? Εντάξει, η αφορμή, το βαλιτσάκι στο σπίτι, ο παππούς, αλλά τι διαφορετικό έχει αυτό το μουσικό όργανο και παραμένεις ερωτευμένος? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και εγώ για κάποια χρόνια αναρωτιόμουν πώς και δεν πήρα και δεν διάλεξα το σαξόφωνο που υπήρχε στο σπίτι. Υπήρχε και ένα σαξόφωνο ασημένιο, έτσι ωραίο κτλ. Αλλά για κάποιο λόγο, είχα κάποια ακούσματα, ας πούμε, από κλαρινέτο και από σαξόφωνο. Για κάποιο λόγο μου τέριαζε περισσότερο το ξύλο, σίγουρα, η υφή του δηλαδή, ξεκάθαρα. Μου τέριαζε περισσότερο ο ήχος του, πολύ πιο κοντά στα γούστα μου. Αυτό το γήινο, ας πούμε, μου τέριαζε πολύ. Και πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα δεν έχω μετανιώσει καθόλου αυτή την επιλογή μου. Έγινε γιατί είναι ένα όργανο το οποίο είναι φοβερά ευέλικτο. Μπορεί να γίνει γλυκό, μπορεί να γίνει άγριο, μπορεί να παίξει σε κλασική ορχήστρα, μπορεί να θυμίσει βούνο, μπορεί να θυμίσει πεδιάδα, μπορεί να θυμίσει πάρα πολλά πράγματα. Ο ήχος του είναι φοβερά ευέλικτος στο να κάνει πλούσιο σε ηχοχρώματα και σε τρόπους έκφρασης. Δηλαδή μπορείς να... Είναι πολύ λεπτεπιλεπτές, ας πούμε, οι αποχρώσεις που μπορείς να δώσεις στη μουσική με ένα κλαρινέτο. Μάλιστα, μάλιστα. Και επέλεξες να σπουδάσεις πάνω στο κλαρινέτο. Έκανες σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μεταπτυχιακά. Θες να μου πεις λίγο για αυτές τις σπουδές σου? Ναι, ευχαριστώ. Οι σπουδές ξεκίνησαν στο μουσικό σχολείο Παλίνης, όπου εκεί έκανα και κλαρινέτο και πιάνο. Υπήρχε μια εξέλιξη εκεί. Βέβαια, εγώ δεν ήμουνα τόσο ακόμα έτσι ζεσταμένος, ας πούμε, με την σοβαρότητα που θέλει η μουσική για να την μελετήσεις και να την αντιμετωπίσεις και να μπεις μέσα της. Στη συνέχεια πέρασα στο μουσικό τμήμα στο Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου στα 4 πρώτα χρόνια δεν υπήρχε καθηγητής κλαρινέτου, οπότε ακολουθούσα έκανα μαθήματα πιάνου ως ατομικά μαθήματα. Και στη συνέχεια, στο 4ο έτος, ήρθε αυτός ο φανταστικός άνθρωπος, ο Μίλτος Μουμουλίδης από το εξωτερικό, ο οποίος έπαιξε ρόλο προτύπου, ας πούμε, για μένα, και σαν άνθρωπος και σαν το τι μπορεί να κάνει αυτό το όργανο επίσης. Και έκατσα μαζί του άλλα 4 χρόνια και τελείωσα την ειδικότητα στο κλαρινέτο. Μετά αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να... Παράλληλα, έκανα και σπουδές στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης. Έχω τελειώσει και εκεί. Μετά, αφού τελείωσα από εκεί, αυτό το χαρτί μου έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθώ με την εκπαίδευση και με τα μουσικά σχολεία και να γίνω καθηγητής κλαρινέτου σε μουσικά σχολεία. Και στη συνέχεια ξαναγύρισα στη Θεσσαλονίκη. Την αγαπώ αυτή την πόλη. Και για να κάνω το μεταπτυχιακό μου πάλι με τον Μίλτο τον Μουμουλίδη στην κλασική μουσική και ειδικά στο ορχιστρικό παίξιμο. Θέλω να μας δώσεις άλλο ένα κομμάτι σου και επιστρέφοντας να μας πεις βέβαια και για την πορεία σου μέσα στο δημόσιο σχολείο, σε αυτό που λέμε μουσικό σχολείο στην Ελλάδα, αλλά να μας μιλήσεις και για τη σχέση σου με την τζαζ αν θέλεις. Δώσε μας ένα κομμάτι και επιστρέφουμε σε αυτό. Είναι το Breathe Out από την παράσταση Anyone της Άρτεμις Λαμπύρη, η οποία είναι μια παράσταση σύγχρονου χορού. Thank you.
Χρήστο μου, επιστρέφω στην ερώτηση, ποια είναι η σχέση σου με τη jazz μουσική? Έχω ακούσει πολύ jazz μουσική από μικρό παιδί και από τον πατέρα μου και από διάφορες άλλες πηγές. Ποτέ για κάποιο λόγο δεν υπήρξα φανατικός υποστηρικτής ενός είδους μουσικής. Ποτέ, mm-hmm. και αυτό είναι mm-hmm. κάτι που νομίζω ότι με χαρακτηρίζει λίγο. Είμαι και στον τρόπο που γράφω μουσική, ας πούμε, ότι ποτέ δεν πέρασα και δεν έμεινα σε ένα στυλ για κάποιο λόγο. Μ' αρέσει να παίρνω τα όμορφα στοιχεία που μου αρέσουν από το κάθε είδος μουσικής. Με την jazz ασχολιόμουν, ας πούμε, με το κλαρινέτο. Έχω ακούσει, ας πούμε, πάρα πολλούς τζαζιστές, Benny Goodman, Giacomo Smith, έτσι πιο φρέσκους, ας πούμε, Herbert Rothstein, παλιούς έτσι τζαζιστές. Μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ και ο Πετρολούκας Χαλκιάς και ο Τάσος Χαλκιάς. Είναι ένα πράγμα, ας πούμε, το οποίο συμβαίνει ένας χαμός λίγο μες στο κεφάλι μου. Με την έννοια ότι μ' αρέσει και εκείνο, μ' αρέσει και το άλλο. Βρίσκω σε πολύ διαφορετικά πράγματα ομορφιές που να είναι αντιπροσωπευτικές μου, ας πούμε, κάπως. Τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι έχω έτσι μπει λίγο πιο, ότι μελετάω, ας πούμε, jazz. Αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ σαν στυλ, μόνο και μόνο το γεγονός ότι είναι έτσι τόσο ανοιχτή και τόσο... Σου δίνει τόσες πολλές επιλογές η jazz και η τεχνική και η... όπου μπορείς να αυτοσχεδιάσεις, μπορείς να είσαι πάρα πολύ ελεύθερος, ας πούμε, σε αυτό το είδος. Πήγαινε μας λοιπόν τώρα στον επαγγελματικό σου χώρο, στο βασικό επαγγελματικό σου χώρο, που είναι η εκπαίδευση πλέον, αν δεν κάνω λάθος. Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μου αρέσει πάρα πολύ. Η σχέση και η επαφή με τα παιδιά και το να προσπαθώ να διορθώσω λάθη τα οποία έγιναν στη δικιά μου εκπαίδευση σαν παιδί. Μάλιστα. Και όσον αφορά, ας πούμε, την κλασική παιδεία, ας πούμε, υπάρχουν διάφορα πράγματα για τα οποία έτσι, θα ήθελα να είναι λίγο διαφορετικά ως προς την εκπαίδευση της κλασικής μουσικής και πόσα άλλα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα κρατάω και τα βάζω στο δικό μου παίξιμο. Πάντως οφείλω να σου μεταφέρω τους χαιρετισμούς από αρκετούς μαθητές σου που γνωρίζω, δεν θα σου πω τα ονόματα, mm-hmm. που σε θεωρούν πρότυπο, μέντορα στο σχολείο που υπηρετείς. Mm-hmm. Υπάρχουν τέτοια παιδιά που έχουν αυτή, ας το πούμε, την επιθυμία, τη θέρμη για τη μουσική, όπως μια γενιά πίσω που είμαστε εμείς, όπως ήσουν εσύ στο μουσικό? Θα σου πω μια αλήθεια που έχει δουλέψει πάρα πολύ σε μένα, ότι πιο σημαντικό νιώθω, και αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ, πιο σημαντικό είναι, κατά τη γνώμη μου, να κάνεις ένα παιδί να αγαπήσει αυτό το όργανο και όχι κατά ανάγκη mm-hmm. να το πλακώσεις εκεί στις ασκήσεις και πάρε και κάνει εκείνο χωρίς να καταλαβαίνει το λόγο, ας πούμε, που το κάνει. Οπότε αυτό κρατάω. Αυτό προσπαθώ να κάνω με τα παιδιά, να τους περάσω την αγάπη μου για το όργανο, την αγάπη μου για τη μουσική, το πόσο χαρά παίρνεις από αυτό το πράγμα, το πόσο δημιουργία και γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος μέσα από την ασχολία με τη μουσική γενικά. Οτιδήποτε και αν κάνει, και ακόμα και να μην ασχοληθεί με το κλαρινέτο, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να μεταφέρω ό,τι πιο αγνό και όμορφο μπορώ. Μάλιστα. Πραγματικός δάσκαλος, λοιπόν. Θέλεις να πάμε σε άλλο ένα κομμάτι σου? Ναι, βεβαίως. Mm-hmm. Το επόμενο κομμάτι είναι το Ιφαντό. Γράφτηκε πριν 2 χρόνια περίπου και παρουσιάστηκε πρώτη φορά με το project του αδερφού μου, του Μιχάλη Καλκάνης Group. Mm-hmm. Και παρουσιάστηκε μέχρι στιγμής στο εξαιρετικό φεστιβάλ της Επιδαύρου, στη μικρή Επιδαύρου που παίξαμε τώρα στο Φεστιβάλ Αθηνών, το καλοκαίρι που μας πέρασε. Mm-hmm. Το 20, ναι. Mm-hmm. Εκεί θα σε πάω μετά. Mm-hmm. Ναι. Αν και βασικά πρωτοπαρουσιάστηκε το Ιφαντό στο Summer Nostos Festival του Σταθμινιάρχος και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία το να το ακούσω με full group, ας πούμε, ενορχιστρωμένο αυτό το κομμάτι. Ωραία, το ακούμε, το ακούμε.
Χρήστο μου, την ανέφερες από μόνο σου την Επίδαυρο και ήταν και η τελευταία ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου με τον αδερφό σου, με τον Μιχάλη, με τον Χάγη Ατζητζιάν, με αυτούς τους μεγάλους μουσικούς τέλος πάντων που συνευρεθήκατε σε αυτόν τον ιερό χώρο. Μίλα μας λίγο αν θες. Κοίταξε, ήταν μια φανταστική εμπειρία. Από το θέατρο, από την διαδικασία, από τη συνεργασία, την όλη, από τις πρόβες, να δουλεύεις με τον Χάιγκ, με το πώς δουλεύει ο Χάιγκ. Όλα αυτά είναι πολύ ωραίες εμπειρίες. Πολύ ωραία εμπειρία. Ειδικά το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη συνεργασία με τον αδερφό μου είναι κάτι που μου είναι πολύ σημαντικό. Και γιατί ταιριάζουμε και συνεννοούμαστε και επικοινωνούμε και μέσω της μουσικής μας πλέον. Γιατί τόσα χρόνια επικοινωνήσαμε έτσι, καλά και μουσικά. Προφανώς έχουμε σχήμα με τον αδερφό μου από όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Εντάξει, πολύ, και πολύ ο ίδιος μικρή. Ο Μιχάλης έχει εκφράσει την ίδια ακριβώς θέση με σένα. Και σε πιστεύετε απολύτως από όσο μας έλεγε στη συνέντευξη. Είστε δύο μουσικοί, εν πάση περιπτώσει, λαμπροί. Σας θαυμάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό με την Επίδαυρο, έτσι, ήταν επιβλητικό το παίξιμό σου. Εγώ, πώς να σου πω, συγκινήθηκα στο όλο άκουσμα βέβαια του σχήματός σας, αλλά ειδικά στα σολιστικά μέρη τα δικά σου ήταν μια καταπληκτική, νομίζω, παρουσία. Αυτό το είδος της μουσικής, ας πούμε, που νιώθω ότι με εκφράζει και μας εκφράζει, έπρεπε κάποια στιγμή να πάρει το χώρο και τον κόσμο που του ανήκει. Μάλιστα. Και εντάξει, είναι αρχή σίγουρα, αλλά... Ευχόμαστε πολλές φορές ακόμα στην Επίδαυρο, κυρίως επιτέλους να έρθει η ώρα να σας ακούσουμε ξανά από κοντά. Χρήστο μου, θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση για ό,τι έφτιαξες μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και ό,τι ετοιμάζεις από τη δουλειά σου, για να το δούμε στο μέλλον. Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια, από 3-4 χρόνια πριν, έχει ξεκινήσει και με ενδιαφέρει πάρα πολύ το να δοκιμάσω τα όργανα με τα οποία έχω ασχοληθεί από μικρό παιδί μέχρι σήμερα. Να δοκιμάσω να τα βάλω όλα σε ένα project, ας πούμε, και να πειραματιστώ με αυτό και να δω τι μπορεί να προκύψει, να δοκιμάσω καινούργιους τρόπους έκφρασης, ας πούμε, μέσα από αυτό. Να παίξω διαφορετικούς ρόλους εγώ ίδιος, και μέσα στις συνθήκες εγκλεισμού και καραντίνας των τελευταίων 2 χρόνων πλέον, ενός και αυτό έγινε σωτήριο, έγινε μια σανίδα σωτηρίας, ας πούμε, γιατί έβρισκα την ευκαιρία και μπορούσα να κάτσω μόνος μου και να παράξω πράγματα και να δοκιμάσω και να παίξω και να βγει από μέσα μου αυτό το ουφ, ας πούμε, κάπως που το χρειαζόμουν πολύ. Τώρα από εδώ και πέρα στα προσεχή σχέδια είναι το να παρουσιαστεί αυτό κάποια στιγμή live με κόσμο και μετά κάποια στιγμή να μπω και σε στούντιο να γράψω το πρώτο προσωπικό μου δίσκο. Α, πολύ ωραία. Το περιμένουμε. Και με αποκλειστικότητα θέλω να σε δεσμεύσω εδώ στον αέρα. Μάλιστα. Χρήστο μου, να κλείσουμε με ένα τελευταίο σου κομμάτι. Εννοείται. Το τελευταίο μου κομμάτι είναι το Awakening. Είναι το πρώτο που παρουσίασα στο κοινό, ας πούμε, αυτού του project, του solo. Και αυτό. Ελπίζω να το απολαύσετε όσο το απολαύσα και εγώ. Πάρα πολύ. Εγώ το έχω ακούσει και ο κόσμος το έχει ακούσει, γιατί πρόσφατα το ανεβάσαμε, έτσι. Πού μπορούμε να το βρούμε, αλήθεια? Το έχεις ανεβάσει κάπου? Στο YouTube, στο κανάλι μου στο YouTube. Χρήστος Καλκάνης. Υπάρχει και στην επίσημη σελίδα μου στο χρήστοκαλκάνης.com. Χρήστο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσία σου. Ήταν πάρα πολύ όμορφη κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, Δημήτρη, γι' αυτό. Ήθελα να σου πω ότι ήταν πολύ σημαντική έτσι, αυτή η επικοινωνία μας και ο χώρος και ο χρόνος που μου έδωσες. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Δεν λέμε πού και πώς, αλλά το ανανεώνουμε σίγουρα. Τέλεια. Awakening, λοιπόν, από τον Χρήστο Καλκάνη, και επιστρέφουμε.